Γεια σα, φίλοι μου. Καλημέρα στην πρωινή μου παρέα. Σήμερα λοιπόν φτάσαμε στο ένα το μάθημα. Την προηγούμενη φορά κάναμε το λάστιχο του λαιμού στο Β, έτσι, με το βελονάκι. Και σα είπα ότι για να μην πάει χαμένο ο κόπο μα, θα πλέκαμε από κάτω ή ένα κομμάτι λάστιχο, για να φτάσει τουλάχιστον μέχρι το ζωνάρι του παντελονιού ή τη φούστα μα, ε, ή θα κάναμε κοχυλάκια, από κάτω για ε, κάποιες κυρίες οι οποίες έχουν λίγα ψαχνάκια στα πλάγια, οπότε να μην έρθει το λάστιχο και κολλήσει, να είναι λίγο πιο χαλαρό ε, και αυτό γίνεται να γίνει από κάτω. Εγώ έφτιαξα λοιπόν εδώ, εδώ, βλέπετε, έχω κάνει 16 σειρές λαστιχάκι. Σας έδειξα πώς ξεκίνησα, έκανα ένα κομμάτι μπρος και ένα κομμάτι πίσω και τα ένωσα μέχρι τη μασχάλη. Λοιπόν, οπότε η μπλουζίτσα μας μέχρι αυτό το σημείο είναι έτοιμη. Τι της λείπει τώρα? Της λείπει να κάνουμε τα μανίκια. Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσουμε τα μανίκια από τον καρπό μέχρι εδώ που κόβουμε, μέχρι τον μπράτσο δηλαδή. Και στο επόμενο μας μάθημα θα κάνουμε όλο αυτό το κομμάτι του ώμου. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα θα, θα σας δείξω πώς θα κάνουμε από εδώ μέχρι εδώ. Λοιπόν, πάμε κάτω να σας δείξω τις μετρήσεις που πρέπει να κάνουμε. Ο πιο απλός λοιπόν, πάμε κάτω. Ο πιο απλός, λοιπόν τρόπος που μπορούμε να το κάνουμε είναι να πάρουμε μία μπλούζα μας εγώ θεωρώ το πιο εύκολο δηλαδή, γιατί ε, να αρχίσουμε να κάνουμε μετρήσει με απλή μέθοδο των τριών, θα σα μπλέξω πάλι και δεν θέλω να σα ε, κουράσω. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μπλουζίτσα, είτε είναι παιδική, είτε είναι δική μα ή οτιδήποτε, και θα μετρήσουμε πάνω στην μπλουζίτσα. Θα βρούμε λοιπόν του πόντου για το δείγμα μα, το έχουμε πλεγμένο. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο. Οι μετρήσει που πρέπει να κάνουμε είναι αυτέ. Δηλαδή, να, να μετρήσουμε τον καρπό. Ο καρπό είναι εδώ κάτω. Εδώ να μετρήσουμε το μπράτσο. Όταν λέω μπράτσο, τι κάνουμε. Αυτό θα το αφήσουμε για να το κάνουμε στο επόμενό μας μάθημα, είπαμε. Λοιπόν, οπότε μετράμε από εδώ, από εδώ και κάτω. Και κάτω. Αυτό το κομμάτι θα το κάνουμε μετά. Από εδώ και κάτω θα μετρήσουμε σήμερα. Έτσι, λοιπόν, αυτό, ε, μπράτσο καρπό και μετά για να έχουμε έτοιμο το επόμενο μας μάθημα, θα μετρήσουμε. Από εδώ βάζουμε ένα στυλάκι, ένα κάτι εκεί και μετράμε και αυτό εδώ το κομμάτι που είναι μέχρι τον νόμο. Εντάξει. Οπότε θα έχουμε όλες τις μετρήσεις. Πάμε να τις κάνουμε ένα λεπτό, να τις γράψουμε πάνω στην μπλούζα. Αυτή, αλλά εσείς θα το κάνετε πάνω στη δική, στη δική σας μπλούζα. Λοιπόν, εδώ πάμε να μετρήσουμε τον καρπό. Είναι στο στενό σημείο, αυτό είναι λίγο πιο μακρύ το πουλοβεράκι, γι' αυτό γύρισα λίγο το μανίκι, για να έχουμε σωστό μανίκι, γιατί αυτό μου πέφτει λίγο χαμηλά, πέφτει εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι 8 εκατοστά στο στενό του σημείο. Πάμε λοιπόν εδώ, στο λάστιχο που έχουμε έτοιμο. Εδώ θα δείξω ο Παναγιώτης. Και μετράμε 8 εκατοστά. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 και 14, 28. Έτσι. Λοιπόν, βάζουμε λοιπόν για το μανίκι μας 28 θηλιές. Αν θέλουμε να είναι λίγο πιο στενό, μπορούμε να βάλουμε 26 θηλιές. Εγώ το θέλω λίγο στενό το μανικάκι μου, στο κάτω μέρος. Λοιπόν, πάμε να μετρήσουμε λοιπόν τώρα στο μπράτσο. Πού είπαμε ότι μετράμε? Εδώ. Εδώ. Είναι 14 και 14, 28. Έτσι. Είναι γύρω γύρω. 14 και 14, 28. Πάμε εδώ. Μετράμε από εδώ μέχρι το 28. Μέχρι εδώ. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Εμεί θα βάλουμε όμω και κάτι παραπάνω, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα τραβάει το πρατσάκι μα. Και θα βάλουμε 44, να βάλουμε. Ας βάλουμε και δύο πόντους παραπάνω για θα ραφτεί όλα. 44 στυλιές λοιπόν είναι πάνω. Λοιπόν, πάμε τώρα μπράτσο καρπό να δούμε πόσους πόντους είναι. Από εδώ μέχρι εδώ είναι 37 εκατοστά. Έτσι, να το. Λοιπόν, 37 εκατοστά είναι αυτό. Πάμε να δούμε τώρα τα 37 εκατοστά πόσες σιρούλες είναι. Εδώ, το έχουμε έτοιμο. Λοιπόν, από εδώ μέχρι εδώ είναι 30. Άρα, πάμε να μετρήσουμε πρώτα 30. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Μέχρι τους 30. Εμείς όμως θέλουμε 7, 7 ακόμα. Πάμε να μετρήσουμε και τους 7. Εδώ, 32, 34, 36, 38, 40, 41, ε, πώς το λένε, σειρές. Λοιπόν, ίσον, 41 σειρές. Εντάξει, είναι 37 εκατοστά από εδώ μέχρι εδώ και είναι 41 σειρές. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και τον νόμο καρπό. Ε, εκεί. Πάμε να βάλουμε το στυλό μας, να τα απομονώσουμε και να μετρήσουμε αυτό. Είναι 15 εκατοστά. Έτσι. Τα 15 εκατοστά λοιπόν, πόσε σειρούλε είναι, πάμε στο 15, εδώ, και μετράμε. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 σειρέ. Όμω, καρπό λοιπόν είναι 15 εκατοστά, 17 σειρέ. Τώρα έχουμε λοιπόν όλε μα τι μετρήσει. Όλε. Ξέρουμε και θηλιέ που θα βάλουμε και πόντους, τα πάντα. Έτσι. Οπότε τώρα αυτό δεν μας χρειάζεται το από κάτω. Το μετρήσαμε. Πάμε να τα αφήσουμε. Ωραία. Αφήνουμε αυτό εδώ και πάμε τώρα να κάνουμε το σχήμα του μανικού. Το μανίκι μας είναι αυτό. Έτσι. Αυτό είναι μέχρι και που μετρήσαμε, μέχρι το μπράτσο μας. Είναι σωστό, σωστό. Λοιπόν, πάμε εδώ. Εδώ είναι το λαστικό μα. Αποφασίζουμε πόσε σειρέ λάστιχο θέλουμε να κάνουμε. Εγώ νομίζω ότι 8 σειρούλε είναι μια χαρά. Οπότε πάμε να δούμε πόσου πόντου είναι οι 8 σειρέ. 2, 4, 6, 8. Είναι 7 πόντι. 7 πόντι είναι μια χαρά το μανικάκι μα. Οπότε, εδώ ξεκινάμε με 26 θηλιέ. Είπαμε, τι γράφουμε κιόλα. Έτσι. Και εδώ έχουμε 7 πόντους. Εμείς όμως έχουμε μετρήσει όλο το μανίκι μας, μπράτσο καρπό, εδώ, από τον μπράτσο μας μέχρι τον καρπό μας, είναι 41 σειρές, 41 σειρές, έτσι. Αφαιρούμε τις 7 σειρές, γιατί είπαμε 7 με 8, αφαιρέσουμε 8, έτσι. Λοιπόν, πάμε στις 33 σειρές. Από εδώ μέχρι εδώ λοιπόν, όχι το λάστιχο, το το βγάλαμε, έτσι. Έχουμε 7 πόντους εδώ, άρα είχαμε ε, 37 εκατοστά και 7 εκατοστά είναι εδώ, έτσι. Άρα εδώ μένουν 30 εκατοστά και αφαιρούμε και σειρέ. είπαμε 7 σειρέ, άρα 41, 33 σειρέ. Εντάξει, ξέρουμε λοιπόν ότι εδώ θα βάλουμε 8 σειρούλες, 8 σειρέ και αυτό όλο είναι 33 σειρέ. Έτσι. Δηλαδή, από εδώ, από τη μανσέτα μας μέχρι επάνω είναι 33 σειρέ. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε πόσους πόντους έχουμε εδώ. Εδώ λοιπόν θέλουμε 44 στυλές. Ωραία. Λοιπόν, εδώ έχουμε 26. Μέχρι τις, τους 44 είναι 18, αν δεν κάνω λάθος, 28 ναι, είναι 18 σειρέ. Άρα προσθέτουμε 9 πόντους από εδώ και 9 πόντους από εδώ για να φτάσουμε στους 44, έτσι. Οπότε σταδιακά κάνουμε το λαστιχάκι μας κανονικά τις 8 σειρούλες μας και μετά σταδιακά μέχρι μέσα στις 33 σειρέ, εμείς πρέπει να έχουμε προσθέσει 9 από εδώ και 9 από εκεί. Τώρα μπορούμε να προσθέτουμε κάθε τρίτη σειρά. Ένα από εδώ, ένα από εκεί. Περίπου τόσο θα μαγει. 3, 9, 27, 4, 9. Ναι. Κάθε τρει σειρέ. Δηλαδή τρει σειρέ και στην τέταρτη ε, βάζουμε αυξήσει. Μία από εδώ, μία από εκεί. Πλέκουμε. Τέσσερι σειρούλε βάζουμε αυξήσει. Τέσσερι σειρούλε βάλουμε αυξήσει. Εάν δούμε ότι φτάνουμε κάπου εδώ και θέλουμε να βάλουμε επιπλέον, δεν μα έχουν φτάσει δηλαδή 44, προσθέτουμε του επιπλέον στο τέλο που είναι το μπρατσάκι μα πιο παχύ. Πάμε να το δούμε να το κάνουμε κανονικά. Να αρχίσουμε να το φτιάχνουμε. Πάμε! Λοιπόν, βάλαμε τις 26 και βάζουμε και ένα... Και θα κάνουμε ποδαράκια. Δύο, τρία, πατάμε εδώ στην 26 και κάνουμε ένα ποδαράκι. Και πάμε με ποδαράκια μέχρι την άλλη πλευρά γιατί θα κάνουμε το λαστιχάκι μας τώρα, έτσι. Λοιπόν, ένα λεπτό, να μπω εδώ και να ξεκινήσουμε τα ποδαράκια μας. Κάντε μου μέχρι το τέλος της σειράς όλο ποδαράκια. Τελειώσαμε λοιπόν τα ποδαράκια μας και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το λαστιχάκι μας. Κάνουμε ένα στον αέρα, πατάμε πάλι εδώ, κάνουμε ένα άριχτο. Στο επόμενο, βλέπετε, το επόμενο είναι αυτό. Κάνουμε ένα μπροστινό ποδαράκι. Δίπλα κάνουμε ένα άριχτο δίπλα, κοιτάμε ότι αυτό το έχουμε πλέξει, αφήνουμε αυτό που πλέξαμε με άριχτο και πάμε δίπλα και κάνουμε πάλι ένα μπροστινό, ένα λάξ. Εδώ θα κάνουμε άριχτο. Εδώ θα κάνουμε μπροστινό. Είναι το λαστιχάκι που κάναμε και από κάτω κάτω, στο μπλουζάκι μας. Άριχτο, μπροστινό. Άριχτο, μπροστινό και μέχρι το τέλος της σειράς θα πάμε έτσι. Και φτάσαμε προς το τέλος. Εδώ βλέπουμε ότι επειδή ήταν ζυγή υπότιμα, ξεκινήσαμε με ένα άριχτο και ένα μπροστινό, εδώ θα αναγκαστικά θα τελειώσουμε με δύο άριχτα, έτσι. Για τον μπροστινό δεν μπορούμε να το κάνουμε στην τελευταία θηλιά, θα τη χαλάσουμε, είναι η ούγια μας. Ωραία. Ένα στον αέρα. Τι έχουμε εδώ, έχουμε δύο άριχτα, δεν κάναμε στο τέλος. Δύο άριχτα κάνουμε και εδώ. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε το μπροστινό μας ποδαράκι της προηγούμενης σειράς. Τώρα αυτό θα το πλέξουμε πίσω ποδαράκι. Δηλαδή θα πάρουμε, θα μπούμε εδώ και θα το πλέξουμε πίσω ποδαράκι. Ώστε στην μπροστινή πλευρά να μας βγει σωστό. Λοιπόν και πάμε. Ένα άριχτο, ένα μπροστινό ποδαράκι. Ένα πίσω ποδαράκι, συγγνώμη. Ένα αριχτό. Ένα πίσω ποδαράκι. Εκεί. Στην επόμενη σειρά λοιπόν θα κάνουμε πάλι μπροστινά ποδαράκια. Στη μία σειρά θα κάνουμε πίσω ποδαράκια και στην άλλη σειρά μπροστινά ποδαράκια. Αυτό θα το κάνουμε για 8 σειρούλες. Ήδη τώρα εμείς κάνουμε την τρίτη, αν καταλάβατε. Έτσι την τρίτη σειρά έχουμε κάνει. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα μου κάνετε άλλες 5 σειρούλες ώστε να γίνουν σύνολο, έτσι, οχτώ. Και να έχουμε και 7 εκατοστά που είπαμε, το μετρήσαμε. Λοιπόν, έτσι θα μου πάτε για άλλες 5 σειρούλες. Λοιπόν, τελειώσαμε τις 8 σειρούλες μας. 1, 2, γιατί αρχίζουμε μισά ποδαράκι, όπως είναι το πλεκτό μας. έτσι. Και κάνουμε 3 σιρούλε, μισά ποδαράκι, γιατί πάμε κάθε τρίτη σειρά στην τέταρτη, θα βάζουμε δεξιά και αριστερά αύξηση. Οπότε πάμε να κάνουμε τις 3 σιρούλε μας όλο μισά από δαράκια, και ανοίγω μετά να κάνουμε την αύξηση. Να με τι 3 σιρούλε, να το 1, 2, 3. Πάμε τώρα να κάνουμε την αύξησή μας, 1, 2. Λοιπόν, την αύξησή μα δεν θα την κάνουμε στον πρώτο πόντο. Τον πρώτο πόντο θα το κρατήσουμε ούγια να μπορούμε να ράψουμε ωραία το μανίκι μα μετά. Θα κάνουμε τα δύο εδώ μέσα. Ένα, δύο, να τη αύξησή μα. Πάμε με ποδαράκια μέχρι το πρώτο ελευταίο και εκεί θα κάνουμε πάλι δύο για να κάνουμε αύξηση και στην άλλη μεριά του μανικιού μας, έτσι. Εδώ λοιπόν στο πρώτο ελευταίο κάνουμε δύο μέσα. Και ένα είναι η ούγια μας που θέλουμε να είναι καθαρή, είπαμε, για να μπορούμε να τη ράψουμε ωραία στο τέλος. Έπιασα, έπιασα. Ένα λεπτό να μπούμε σωστά, γιατί εκεί. Ωραία. Λοιπόν, ένα, δύο. Από εδώ και πέρα λοιπόν τώρα, τι κάναμε. Κάναμε τρεις σειρές ίσχυες. Μία σειρά με αύξηση. Έτσι λοιπόν θα μου πάτε συνεχώ. Δηλαδή, τρει σειρέ πάλι θα κάνουμε ίσχυε, στην τέταρτη θα κάνουμε ακριβώ το ίδιο πράγμα με αυτό. Τρει σειρέ ίσχε πάλι στην τέταρτη ακριβώ. Λοιπόν, πάμε εδώ να το δούμε. Δηλαδή, θα κάνουμε τρει σειρούλε ίσχε και μετά αύξηση. Τρει σειρούλε ίσχε και μετά αύξηση. Αυτό θα το κάνουμε εννιά φορέ. Αλλά στι εφτά φορέ θα μου σταματήσετε. Για να το κάνουμε τα δύο τελευταία μαζί. Μία, δύο, τρει, τέσσερι, πέντε, έξι. 7. Εκεί θα μου σταματήσετε. Τι δύο επόμενε αυξήσει θα τι κάνουμε παρέα. Εκεί λοιπόν θα μου κάνετε 3, αύξηση 3, αύξηση 3, αύξηση. Το 3 αύξηση το έχουμε κάνει τώρα. Πάμε εδώ. Κάθε φορά που φτάνετε, αν θέλετε, βάζετε και ένα τσικ να ξέρετε που είσαστε. Έτσι. Τώρα πάμε στο 3 αύξηση αυτό. Λοιπόν, μόλι μου φτάσετε εδώ, ανοίγω να συνεχίσουμε τι πάνω αυξήσει. Λοιπόν, κάναμε το 7 και αύξηση, δηλαδή την 7η αύξηση, 7 και 7, 7 έχουμε βάλει από εδώ. Και 7 από εκεί, 7 και 7, 14. Και 26 έχουμε 40 πόντους εδώ. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε τις 3 σειρές του 7. Είπαμε ότι κάνουμε κάθε αύξηση και 3 σειρές από πάνω. Και μετά πάλι αύξηση. 3 σειρές από πάνω, πάλι αύξηση. Έτσι. Οπότε, πάμε. 1, 2, τα άνοιξα για να το κάνουμε παρέα. Λοιπόν, τώρα πάμε να κάνουμε. Εδώ έχω κάνει την αύξηση, την 7η αύξηση. Και τώρα λοιπόν πάμε να κάνουμε τις τρεις σειρούλες, τις ίσχες, για να κάνουμε μετά το 8. Και να μετρήσουμε για τις σειρές μας, γιατί είπαμε ότι θέλουμε συγκεκριμένες σειρές εδώ πέρα. Είχαμε πει ότι θέλουμε 33 σειρές να έχουμε στο ύψος. Το είχαμε μετρήσει και βγάλαμε 33. Οπότε πρέπει να παρακολουθούμε και τις σειρές μας. Ακόμη δεν έχουμε φτάσει. Οπότε κάνουμε 3 σειρούλες ίσχες. Και μετά πάμε τώρα στην αύξηση την 8. Προς το παρόν είμαστε στην πρώτη σειρούλα μετά το 7. Κάντε μου 3 σειρούλες ίσχες και ανοίγω μετά να κάνουμε το 8. Πάμε λοιπόν τώρα στην 8η αύξησή μας. Και θα έχουμε εδώ τώρα 42 πόντους. Έτσι λοιπόν μπαίνουμε εδώ κάνουμε την ούγια μας. Δύο φορές πατάμε στο επόμενο και έχουμε τελειώσει την 8η αύξησή μας εδώ στην αρχή. Και το ίδιο λοιπόν θα κάνουμε και στον πρώτο τελευταίο πόντο στο τέλος. Οπότε να έχουμε ολοκληρώσει την 8η αύξησή μας. Πάμε μέχρι το τέλος έτσι και πρώτε, στον πρώτο τελευταίο πόντο θα ξαναπατήσουμε πάλι δύο φορές για να κάνουμε την τελευταία μας αύξηση με, λοιπόν στον πρώτο τελευταίο μας πόντο, δύο φορές πατάμε εδώ, ώστε κάναμε και την αύξηση στην άλλη πλευρά του μανικιού μας και η ούγια μας. Λοιπόν, ένα, δύο, θα κάνουμε λοιπόν τώρα και τρεις σειρές, είπαμε, ίσχες. Αφού κάναμε την αυξησούλα μας, τώρα κάνουμε και τρεις σειρές από πάνω, ίσχες. Πάμε να κάνουμε και τις τρεις σειρές ίσχες για να πάμε μετά στην ένατη και τελευταία φορά που θα βάλουμε αυξήσει δεξιά και αριστερά στο μανίκι μας. Γιατί θέλουμε, είπαμε, κοιτάξτε εδώ, 9 να προσθέσουμε από εδώ και 9 από εκεί. Εμείς τώρα έχουμε προσθέσει 8. Κάνουμε τις τρεις σειρούλες της ίσχες και μετά θα προσθέσουμε τον ένατο το πόντο δεξιά και αριστερά, έτσι. Κάντε μου λοιπόν τρεις σειρούλες ίσχες και ανοίγω. Τελειώσαμε και τις τρεις σειρές με, την με την όγδοη αύξηση πάμε. Λοιπόν τώρα δύο στον αέρα, και πάμε να κάνουμε και την ένατη και τελευταία ούγια. Και εδώ πατάμε δύο φορούλες, όπως και στον πρώτο τελευταίο πάλι θα πατήσουμε δύο φορούλες. Και έχουμε ολοκληρώσει τις αυξήσεις μας, γιατί σε αυτή τη σειρά θα έχουμε 44 πόντους, όσους θέλαμε. Να, οι 44. Βλέπετε, έχουμε φτάσει 44 θηλιάς. Πάμε. Μέχρι τον πρώτο τελευταίο. Μόλι φτάσει στον πρώτο τελευταίο, ανοίγω να μετρήσουμε και τι σειρέ. Γιατί πρέπει να έχουμε 33 σειρέ, μην τι ξεπεράσουμε. Λοιπόν, ε, κλείνω και ανοίγω μόλι φτάσουμε στον πρώτο τελευταίο πόντο. Βάζουμε λοιπόν και την τελευταία μα αύξηση. Δύο μαζί εδώ. Η ούγια μα. Και πάμε να μετρήσουμε τώρα τους πόντους μας τι σειρέ μα, μάλλον, για να δούμε αν έχουμε φτάσει στι 33 σειρέ που θέλαμε. Πάμε. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Είμαστε στι 32. Βλέπετε, 31-32. Πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε και μία τελευταία σειρούλα χωρίς αυξήσεις, αφού έχουμε βάλει τα 9 που θέλαμε, σε 9 αυξήσεις δεξιά και αριστερά, και τελειώσαμε, μία σειρούλα ίσια. Λοιπόν, οπότε εδώ ολοκληρώνουμε το κάτω μέρος του μανικιού μας. Στο επόμενο μάθημα θα, κα... θα μάθουμε πώς θα κάνουμε τώρα την καμπάνα που λέω, το πάνω μας κομμάτι, αυτό, έτσι. Λοιπόν, είναι το δέκατο μας μάθημα εκείνο, αυτό είναι το ένα, το ολοκληρώνεται τώρα. Θα μάθουμε πώς θα κάνουμε και το άλλο. Θα το ράψουμε, θα το βάλουμε πάνω στην μπλούζα μας τη φανταστική που κάναμε από την αρχή και θα έχουμε μία μπλούζα την οποία θα φορέσω γιατί τη δείτε. Είναι πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ εύκολη νομίζω με τις οδηγίες. Ε, δέστε, ανοιγοκλείστε αν το βίντεο, πηγαίνετε το λίγο μπρος πίσω, βάζετε το λίγο στο ε, σιγανό, στο αργό. Ε, πιστεύω ότι με λίγη προσπάθεια όλοι θα μπορέσουμε να τη φτιάξουμε αυτή την μπλουζίτσα. Και σας είπα, δεν ανάγκη να την κάνετε κοντή, μπορείτε να την κάνετε και μακριά. Έτσι, με κοχυλάκια από κάτω φυσικά, όχι με λάστιχο, όταν θέλουμε να την κάνουμε πολύ μακριά. Άμα μπείτε στις πλέξεις θα δείτε πώς πλέκονται τα κοχυλάκια και θα μου κάνετε κοχυλάκια από κάτω. Ωραία. Να τελειώσουμε και τη σιρούλα μας. Έχουμε λοιπόν και τη 33η σιρούλα μας. Τραβάμε, το κόψαμε. Τραβάμε και τα έχουμε έτοιμα. Εγώ έχω ετοιμάσει και το άλλο βέβαια, έτσι. Για να συνεχίσουμε μετά στο 10ο μάθημα, να δούμε πώς θα κάνουμε το πάνω μέρος. Μία διόρθωση μόνο. Θέλω να κάνω στο χαρτάκι μας, γιατί εδώ δεν ξέρω εκ, εκ παραδρομής, εδώ που λέμε όμως καρπός είναι το επάνω μέρος του μανικιού, δηλαδή αυτό εδώ, αυτό εδώ είναι 15 εκατοστά. Έτσι, άρα δεν είναι όμως καρπός, είναι όμως μασχάλι. Εδώ έχει γίνει ένα λαθάκι. Εντάξει, εγώ θα σα τα γράψω αναλυτικά, οπότε θα το έχετε το χαρτάκι να το βλέπετε. Απλώ εδώ πέρα όμω ο καρπό δεν δικαιολογείται. Από τον νόμο μέχρι τον καρπό δεν μπορεί να είναι 15 εκατοστά, εκτό αν είμαστε νάνοι. Λοιπόν, είναι όμω από τον νόμο μέχρι τη μασχάλη. Είναι τα 15 εκατοστά. Και είναι 17 σιρούλε. Εγώ θα σα τα γράψω αναλυτικά, έτσι. Λοιπόν, αυτό, αυτή τη διόρθωση θέλω να κάνουμε. Λοιπόν, το ένα το μάθημά μας τελείωσε εδώ. Εάν κάποιος δεν θέλει να κάνει μανικοκόλληση, μπορεί αυτό το κομμάτι να το πάει εντελώς ίσια, εντελώς ίσια και να κάνει λίγες σιρούλες παραπάνω στο μανίκι και να το ενώσει εδώ, εάν δεν θέλει να κάνει μανικοκόλληση. Εμείς όμως είπαμε να μάθουμε τη μανικοκόλληση, γι' αυτό κάναμε όλη αυτή την ιστορία εδώ πέρα. Εάν κάποιος δεν θέλει μπορεί να το κάνει και ίσιο. Μπορεί κάποιο να θέλει να τα αφήσει γυλεκάκι. Οπότε θα πλέξει δύο-τρει σειρούλες λαστιχάκι εδώ, λαστιχάκι τέτοιο, όπω αυτό που κάναμε από κάτω, δύο-τρει σειρούλες εδώ και τελείωσε. Θα το κρατήσει γυλεκάκι. Δηλαδή αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πάρα, πάρα πολλού τρόπου. Λοιπόν, Εάν σας άρεσε, για να κάνουμε μαζί και το δέκατο μάθημα, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε και το κουδουνάκι να σας έρθει, ενημέρωση όταν ανεβάσουμε και το μάθημα το δέκατο. Και όχι μόνο αυτό, γιατί ανεβάζουμε και διάφορο στο κανάλι μας, έτσι. Θα μας βρείτε TikTok, Instagram και Facebook. Και για όλα μας τα υλικά, ό,τι χρειαστείτε, υπάρχουν. Μπορείτε να τα παραγγείλετε στο site μας, πλέξιμοράψιμοκέντημα.gr και εμείς θα τα φέρουμε στην πόρτα σας. Έτσι. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας μάθημα, να είστε όλοι καλά, φυλάκια πολλά.